του φόρου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο ένφια φέτος είναι πιο δίκαιος και πιο αναλογικός στις δυνατότητες που έχει αυτή η δομή του φόρου. Έτσι περίπου το 90% των φορολογούμενων θα λάβει καθαριστικά, αυτό μας λένε οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία θα είναι ο ίδιος με πέρυσι ή θα είναι κάποια ευρώ παραπάνω ή κάποια ευρώ παρακάτω από πέρυσι. Το 90% λοιπόν, είπατε. Στο 90% θα είναι περίπου το ίδιο με πέρυσι. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω το εξής, μια και μιλάμε για τον ένφια. Έχετε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή σας ότι ο ένφια δεν είναι σύμφωνος με την ιδεολογία σας. Ωστόσο, ούτε καταργήθηκε ο έμφυα, αλλά δεν λέμε να μην φορολογείται η ακίνητη περιουσία, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει ένας νέος φόρος που θα αφορά στο σύνολό της την ακίνητη περιουσία και να γίνεται η φορολόγηση χωρίς έτσι υπερβολές και γραφικότητες που έχουμε δει να συμβαίνει. Και καταρχήν να μας πει ο Υπουργός αν για την επόμενη χρονιά θα υπάρχει ο έμφυα, θα έχουμε έμφυα. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρχει ένας φόρος στην ακίνητη περιουσία όπως υπάρχει σε όλες τις χώρες. Βεβαίως. Αυτό που συμφωνήθηκε πριν από ένα χρόνο στο νόμο 43-36, τον οποίο ψήφισαν 221 βουλευτές, να τα θυμίζουμε αυτά γιατί κάποιοι τα ξεχνούν, ήταν ότι πρέπει να έχουμε έναν φόρο στην ακίνητη περιουσία ο οποίος θα έχει στόχο ύσπραξη στα 2,65 δις. Επακολούθησε η διαπραγμάτευση μετά από αυτό το νόμο. Η διαπραγμάτευση έβγαλε ότι θα έχουμε και για το 2016 ένφια όπως είχαμε και το 2015. Για την επόμενη χρονιά είναι θέμα νέας διαπραγμάτευσης αν θα έχουμε τον ίδιο φόρο ή θα αντικατασταθεί με έναν άλλον φόρο. Νέας διαπραγμάτευσης πάντα, με τους δανειστές λέτε. Θέλω να σας τελειώσω τη φράση. Ή θα έχει με άλλο φόρο που θα έχει όμως πάντα τον ίδιο στόχο εισπραξιμότητας. Μάλιστα. Οι νομοθετικές διαδικασίες είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να προηγείται μια διαπραγμάτευση. Το όνομα θα αλλάξει, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, το όνομα θα αλλάξει δηλαδή, αν θα αλλάξει κάτι. Δεν μπορώ να σας πω αν θα αλλάξει το όνομα, το περιεχόμενο ή το οτιδήποτε άλλο. Αυτό που θέλω να πω με σαφήνεια είναι ότι εμείς δεν υπερασπιζόμαστε τον ένφια όπως και πολλές άλλες από τις δομές του φορολογικού συστήματος και τις διαδικασίες. Θέλουμε να τις αλλάξουμε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί, διότι παραλάβαμε μια χώρα και μια οικονομία σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και σε μια κρίση και προσπαθούμε βήμα-βήμα αυτό να αλλάξει. Άρα το 2,65 παραμένει και του χρόνου σαν στόχος. Το 2,65 παραμένει σαν στόχος, μάλιστα, διότι αν δεν πάρουμε από το φόρο στην ακίνητη περιουσία αυτά τα έσοδα, πρέπει να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο. Ωστόσο, είπατε κι εσείς ότι οι δανειστές δεν μας ορίζουν το πώς θα εισπραχθούν αυτά τα χρήματα. Άρα υπάρχουν περιθώρια το 2017 να υπάρξει ένας άλλος φόρος και ένα για την ακίνητη περιουσία και μια αλλαγή του αφορολόγητου ενδεχομένως. Είναι σαφές ότι και στο θέμα του ένφια και στο θέμα του νομοσχεδίου για το πλαστικό χρήμα και στο νομοσχέδιο για την οικειοθελή αποκάλυψη κεφαλαίων, τα οποία θα έρθουν το επόμενο διάστημα, είμαστε σε μια φάση διαπραγμάτευσης. Η διαπραγμάτευση για το 2016 κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο φόρο. Θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το φόρο, τον ένφια δηλαδή, διότι θέλουμε να αποφύγουμε αυτό που είπατε, τις γραφικότητες και τις αδικίες που έχει αυτός ο νόμος. Διότι έχει αρκετές αδικίες. Και επίσης δεν συνάδει αυτός ο τρόπος φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, κύριε Υπουργέ, με ό,τι συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκεί φορολογείται η μεγάλη ακίνητη περιουσία, εκεί μεταφέρεται δηλαδή το μεγαλύτερο βάρος, και όχι η μικρή μικρομεσαία. Εμείς προσπαθήσαμε και σε έναν βαθμό το πετύχαμε με το νομοσχέδιο του Μαΐου, να οι αλλαγές που έγιναν στον ένφια να μεταφέρουν φορολογικό βάρος μεγαλύτερο στη μεγάλη και στην πολύ μεγάλη περιουσία, δηλαδή σε αυτό το 10% που θα πληρώσει περισσότερο ένφια, και νομίζω κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει σε αυτό. Αλλά γενικά στα θέματα της φορολογίας θέλω να πω ότι έχουμε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο έχει προβλήματα, έχει αδικίες, προσπαθούμε να το αλλάξουμε, δεν γίνονται όλα μαζί. Έχουμε παραπάνω φόρους πάντως με μικρότερα εισοδήματα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, τα χρόνια της κρίσης. Μιλάμε για τα χρόνια της κρίσης, κύριε Αλεξιάδη. Το θέτετε πολύ σωστά, κύριε Σιαβάκα. Έτσι είναι τα πράγματα. Ενώ έχει μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα, οι φορολογικές υποχρεώσεις αυξάνονται, διότι αυτό έπρεπε να κάνουμε για να κλείσει η συμφωνία. Πολλές φορές, σαν κυβέρνηση, δεχόμαστε μια κριτική για επιμέρους φορολογικά μέτρα, π.χ. τώρα για το θέμα του ένφια. Ξεχνούν όμως κάποιοι πού θα ήμασταν σήμερα αν δεν είχε γίνει η συμφωνία, αν δεν είχε ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και αξιολόγηση, αν δεν είχε έρθει η πρώτη δόση και οι επόμενες δόσεις. Άρα να κοιτάμε το δάσος και όχι το δέντρο. Κύριε Αλεξιάδη, επειδή βάζει η Νέα Δημοκρατία ένα ζήτημα μείωσης φόρων, σε ερωτήσεις που κάνουμε και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν λένε θα καταργήσουμε τον ένφια,
λένε θα μειώσουμε τους φόρους, θα μειώσουμε τις δαπάνες. Για να αυξηθούν οι επενδύσεις. Η ελληνική κυβέρνηση έχει έναν ορίζοντα, ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αρχίσουν οι φόροι να πέφτουν, να μειώνονται. Πρώτα απ' όλα να σε απαντήσω για αυτό που είπατε για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ακούω και εγώ τις σχετικές δηλώσεις. Αντιλαμβάνομαι τους αντιπολιτευτικούς λόγους τους οποίους γίνονται, αλλά να πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα μειώσει δαπάνες. Θα μειώσει δαπάνες από πού? Από την παιδεία, την υγεία, θα κάνει απολύσεις στο δημόσιο. Πρέπει κάποια στιγμή να βγει να απαντήσει ποιες ακριβώς δαπάνες και να μας φέρει και παραδείγματα ποιες ακριβώς δαπάνες θα μειώσει. Διότι πίσω από εκεί κρύβεται μια κατάσταση που καταλαβαίνουμε γιατί θέλει να την κρύψει η Νέα Δημοκρατία, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποκαλυφθεί. Σε σχέση με τους φόρους, επειδή και η υποκρισία περισσεύει σε αυτόν τον τόπο, να σας θυμίσω ότι οι φόροι στα ακίνητα πριν το 2010 συγκεντρώναν κάθε χρόνο περίπου στα 600-700 εκατομμύρια και τώρα έχουμε πάει με νόμους που ψηφιστήκαν τα προηγούμενα χρόνια να εισπράττουμε 2,65 δις. Από τα 600-700 εκατομμύρια. Μάλιστα. Για ποια υπερφορολόγηση μας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία όταν αυτά που έκανε τα προηγούμενα χρόνια είναι συγκεκριμένα? Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταλάβουν ότι δεν προέρχονται από παρθενογέννηση. Έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο και έχουν και την ευθύνη για αυτά που φτάσαμε εδώ. Κύριε Αλεξιάδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι δύο μεγάλα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και γιατί δεν έχουμε και περιόριστο χρόνο. Το ένα έχει να κάνει με το ποια θα είναι τα επόμενα μεγάλα βήματα που έχετε αποφασίσει για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Πέραν αυτών που έχουμε ήδη δει, τα λουκέτα, τα 48 ώρα κτλ. Και επίσης τι θα γίνει, είναι το άλλο ερώτημα, σε σχέση με την εισρωή χρημάτων από τράπεζες του εξωτερικού στην Ελλάδα. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Και να μας πει και για τις 100 δόσεις, Ελένη, μην το ξεχνάμε. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγχυση, θα δούμε τι είναι αυτό. Να ξεκινήσω τις 100 δόσεις, γιατί νομίζω αφορά πολύ κόσμο. Και πραγματικά υπάρχει μια σύγχυση που θέλουν να συντηρήσουν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι υπάρχει μια τρομερή παραπληροφόρηση και σε ευχαριστώ που δίνετε δυνατότητα να ενημερώσω τους πολίτες. Mm-hmm. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση σε σχέση με τις 100 δόσεις. Είναι σαφέστατο ότι σε άλλο Υπουργείο είναι Υπουργός ο κ. Κατρούγκαλος και σε άλλο Υπουργείο να πληρωτήσει ο Υπουργός ο Αλεξιάδης, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι δυνατόν εγώ να εξαγγέλλω για το Υπουργείο Εργασίας ρύθμιση δόσεων ή το Υπουργείο Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτά τα ξέρουν και τα παιδιά του Δημοτικού, τα ξέρουν και οι πρωτοετής σε μια νομική σχολή. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι στα ασφαλιστικά ταμεία το σύστημα των 100 δόσεων δεν έχει τελειώσει, όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας? Όχι, άλλο θέλω φορολογικά... να πω, κύριε, ότι είχαμε τις προηγούμενες μέρες μια επίθεση από τη Νέα Δημοκρατία για απορισμένα ΜΜΕ. Είναι σαφής ο συντονισμός ότι υπάρχει ένα αλαλούμ της κυβέρνησης σε σχέση με τις 100 δόσεις. Δεν υπάρχει κανένα αλαλούμ. Άλλο πράγμα είναι η ρύθμιση των δόσεων σε θέματα του Υπουργείου Εργασίας, άλλο είναι η ρύθμιση των δόσεων σε θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε, η ρύθμιση των 100 δόσεων σε οφειλές μπρος στο δημόσιο και εφορίες κτλ. Δεν έχει κλείσει στο Υπουργείο Εργασίας. Όχι, αν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, αυτό ήταν το ερώτημα. Εγώ όταν βγαίνω να μιλήσω κάπου δημόσια, βγαίνω να μιλήσω για το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι σαφέστατο αυτό. Αν κάποιος θέλει να τα μπερδεύσει και να δημιουργήσει σύγχυση στους πολίτες, το κάνει για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους. Εμείς γι' αυτό σας λοιπόν ξεκαθαρίζω για το θέμα των 100 δόσεων. Όταν μιλάω για τις 100 δόσεις, μιλάω για τα χρέη των πολιτών προς τις εφορίες. Μάλιστα. Για αυτά μιλάω. Το οποίο έχει κλείσει, λοιπόν, θα υπάρξει νέος γύρος των 100 δόσεων. Θα σας πω. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια νέα ρύθμιση των 100 δόσεων. Η ρύθμιση των 100 δόσεων έγινε, έχει ανακουφίσει πάρα πολύ κόσμο και σε αυτήν είναι χιλιάδες, εκατομμύρια μάλλον, πολίτες οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις. Από τον Οκτώβριο του 2015 το Υπουργείο Οικονομικών έχει βγάλει εγκύκλιο, είναι στο site του Υπουργείου Οικονομικών, είναι η εγκύκλιος Πολ 1226, με την οποία δίνουμε δυνατότητα στους πολίτες όταν έχουν προβλήματα με τη ρύθμιση των 100 δόσεων, σε συνεννόηση με το λογιστή τους και την εφορία της περιοχής τους, να επανενταχθούν αν είχαν κάποια προβλήματα. Κάτι αντίστοιχο κάνει τώρα και ο ΑΕ και άλλοι φορείς. Άρα δεν υπάρχει καμία σύγχυση. Η ρύθμιση των 100 δόσεων υπάρχει. Όσοι την πληρώνουν παραμένουν σε αυτήν. Όσοι δεν την πληρώνουν βγαίνουν από τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Τώρα, κύριε Υπουργέ, για πείτε μας για το αρχικό ερώτημα που σας έκανα σε σχέση με μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής καινούργια, αν θα έχουμε νεότερα. Έχουμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία νομοθετήσαμε και έχουμε στο σχεδιασμό το προηγούμενο διάστημα. Τα έχουν οποία αποδώσει καθόλου αυτά μέχρι τώρα? Έχουν αποδώσει πάρα πολύ, γι' αυτό και έχουμε αυτή την αύξηση των εσόδων στο 2016 σχέση με τον προϋπολογισμό. Και πρέπει να πούμε και για αυτά τα στοιχεία, γιατί και εκεί υπάρχει μια απληροφόρηση από ορισμένους. Σε ό,τι αφορά δε με το τι έχουμε μπροστά μας έχουμε την υλοποίηση νόμων που είχαν ψηφιστεί στο παρελθόν και αφορούσαν το λαθρεμπόριο και βγαίνουν οι υπουργικές αποφάσεις
και υλοποιούνται όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Δεν χρειάζεται άλλη νόμη εκεί. Έχουμε μόνο υπηρετικές αποφάσεις που βγαίνουν. Mm-hmm. Έχουμε τις διαδικασίες του νέου νόμου για την οικειοθελή αποκάλυψη των εισοδημάτων. Αυτό δηλαδή που είπατε, τα χρήματα να έρθουν και να εμφανιστούν και να καταγραφούν. Αυτό θα γίνει, πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα υπάρξει αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή αυτού του νόμου? Βεβαίως, και θέλουμε να είναι ένας νόμος ο οποίος θα δίνει ισχυρά κίνητρα στους πολίτες να αποκαλύψουν αυτά τα χρήματα, διότι πρέπει να καταλάβουν ότι μετά την έναρξη εφαρμογής του περιουσιολογίου που ακολουθεί, όλα αυτά τα χρήματα όπου και όποτε εντοπιστούν θα έχουν πολύ μεγάλα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Μάλιστα. Το άλλο νομοσχέδιο που έχουμε έτοιμο είναι το νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, και αυτό θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και έτσι θα ολοκληρωθεί για την ώρα ο σχεδιασμός που έχουμε για τα θέματα φοροδιαφυγής. Αλλά να ξέρετε ότι ο αγώνας για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι από το τι έχουμε κάνει εκεί. Πάντα θα προσπαθούμε. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο θέμα των 100 δόσεων. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένας πολίτης που έχω χάσει τη ρύθμιση. Μπορώ να απευθυνθώ στον έφορο, ένα παράδειγμα να φέρω, και να πω ότι έχασα τις ρυθμίσεις γιατί δεν είχα χρήματα, γιατί δεν μπορούσα, γιατί πιεζόμουν, γιατί είχα και άλλες δόσεις? Υπάρχει κάποιος λόγος, και αναφέρομαι στην εγκύκλιο που είπατε, που πρέπει να επικαλεστώ για να επανέλθω στη ρύθμιση των 100 δόσεων? Η εγκύκλιος αυτή του Οκτωβρίου, η 1226, προβλέπει σαφέστατα στη σελίδα 8 πώς μπορεί κάποιος να επανενταχθεί στη δόση, στην ρύθμιση ή να τακτοποιήσει δόσεις, εάν από παραδρομή δεν έχει καταβληθεί κάποια δόση ή αν υπήρχε πρόβλημα με την τράπεζά του ή οτιδήποτε άλλο. Είναι συγκεκριμένη εγκύκλιος, δίνει δυνατότητα σε πολίτες να τακτοποιήσουν προβλήματά τους. Υπό προϋποθέσεις συγκεκριμένες. Αν κάποιος έχει αφήσει 10 δόσεις απλήρωτες, δεν μπορεί να πάει να ενταχθεί ξανά στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο πλέον για το θέμα των χρεών προς το δημόσιο, και αυτό που κάνουμε έκκληση στους πολίτες είναι ότι πρέπει τις νέες οφειλές που έχουν, εκτός από τις παλιές, τις νέες οφειλές, να μην τις αφήνουν απλήρωτες. Θα πρέπει, εάν δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν το κάνω από χόμπι, κύριε Υπουργέ. Το ξέρω. Εάν δεν έχουν τη δυνατότητα να τις πληρώσουν, θα πρέπει να τις ρυθμίσουν και δεν πρέπει να τις αφήσουν αρρύθμιστες. Διότι υπάρχει η ρύθμιση των 12 και των 24, η πιο πολύ είναι στη 12, γιατί η 24 έχει ειδικές προδιαγραφές δόσεων, ώστε μπορούμε να πάμε κάποια νέα ρύθμιση που δεν μπορούμε να την πληρώσουμε, να τη ρυθμίσουμε. Κύριε Υπουργέ, πριν σας ευχαριστήσουμε, επειδή ετέθη ένα ζήτημα για τα έσοδα, θέλω να ρωτήσω πώς είναι τα έσοδα στο επτάμηνο, πώς είναι τα έσοδα τον Ιούλιο και βεβαίως τι προβλέπετε για την πορεία, γιατί εδώ υπάρχει και η απειλή του κόφτη. Καταρχάς, κύριε Σιαφάκα και κυρία Χρονά, πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό το ότι μιλάμε για τα έσοδα, διότι ορισμένα ΜΜΕ, όχι η ΕΡΤ, ορισμένα ΜΜΕ, 6 μήνες που τα έσοδα ήταν πάνω από το στόχο, δεν το παίζαν καθόλου σαν είδης, δεν το ήξερε κανένας. Τον Ιούλιο, με μία μικρή υστέρηση σε σχέση με το σύνολο του στόχου, είχαμε στόχο να εισπράξουμε τον Ιούλιο 5,57 δις και εισπράξαμε 5,23 δις. Δηλαδή πιάσαμε 95% των στόχων. Μάλιστα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν από την τρίχα τριχιά. Δεν πειράζει, ας προσπαθούν να κάνουν αυτό που θέλουν. Εντάξει. Στο εφτάμινο είμαστε πολύ πιο πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού, που ήταν ένας σημαντικός στόχος. Είχαμε στόχο στο προϋπολογισμό ύσπραξης 27,05 δις και έχουμε εισπράξει 27,66 δις. Άρα είμαστε αρκετά πιο πάνω από το στόχο. Μάλιστα. Και το σημαντικό και για τον είναι κόφτη, ότι είμαστε... για τον κόφτη που είπαμε. Θα σας πω, το σημαντικό είναι ότι είμαστε πολύ πιο πάνω και στις επιστροφές των φόρων, όπου στο εφτάμινο, διότι ξεχνούν αυτά να τα πούν ορισμένοι, έχουμε συγκεκριμένα αύξηση 24% από το στόχο. Από 1,5 δις έχουμε επιστρέψει 1,86 δις επιστροφές φόρων και έπρεπε να το κάνουμε για να βοηθηθούν επιχειρήσεις και πολίτες. Άρα με αυτά τα δεδομένα η καταστροφολογία για τον κόφτη απλά θα διαψεύσει κάποιους. Όπως θα διαψεύσει την επόμενη εβδομάδα που θα βγουν τα καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, τα πρωτοσέλιδα μεγάλων εφημερίδων που βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα και λέγανε ότι η κυβέρνηση θα βγάλει τα καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ μετά από τη Θεσσαλονίκη. Να δω πού θα κρυφτούν μόλις πάρουν τα καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Ένα πράγμα μόνο. Ανθρώπινο ερώτημα. Είμαι σίγουρος ότι το έχουν στα χείλη τους όλοι οι πολίτες. Ένας πολίτης που καλείται να πληρώσει τη δόση του ΕΝΦΙΑ, τη δόση του φόρου εισοδήματος, τις 36 δόσεις στη ΔΕΗ, τις δόσεις στην ΕΙΔΑΠ, τις δόσεις στην τράπεζα. Αν έχει εισοδήματα, καλώς. Αν δεν έχει, από πού θα τα πληρώσει όλα αυτά, κύριε Υπουργέ? Είναι σαν να ζητάμε στον πολίτη να περπατήσει πάνω στη θάλασσα.
Και από ό,τι ξέρω, μόνο ο καλός Χριστούλης περπάτησε πάνω στο. Καταλαβαίνω απολύτως το πρόβλημα. Μέσα στην κοινωνία ζούμε. Αντιλαμβανόμαστε αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό και ο ΕΝΦΙΑ έχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για εκπτώσεις έως και 100% για αυτούς που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα ή που έχουν άλλα θέματα. Αλλά και στις άλλες περιπτώσεις υπάρχουν δυνατότητες για ρύθμιση ή για αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Αυτό όμως που να αντιμετωπίσουν, να πούμε με δύο λόγια πολύ σύντομα, είναι ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι μια πολιτική επιλογή, είναι μια πολιτική αναγκαιότητα. Είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε αυτά τα μέτρα από ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και από ένα συγκεκριμένο ιστορικό. Μάλιστα. Εάν υπάρχει άλλη πολιτική λύση, ας την καταθέσει επιτέλους όπως την έχει. Εντάξει, κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σας. Πάμε τώρα πάλι στην Τουρκία, όπου είχαμε